Λίγους μήνες μετά το κίνημα του 1909, ο στρατιωτικός σύνδεσμος αντιμετωπίζει το δίλημα. Κατάργηση της Βουλής και απροκάλυπτη δικτατορία ή επιστροφή στους στρατώνες. Για να βγει από το αδιέξοδο ο σύνδεσμος, καλεί από την Κρήτη τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ο Βενιζέλος, που φτάνει στην Ελλάδα στο τέλος του 1909, συμβουλεύει απερίφραστα τους στρατιωτικούς να παραδώσουν την εξουσία σε πολιτική κυβέρνηση. Η επιβολή που ασκεί εντυπωσιάζει λαό, πολιτικούς και θρόνο. Ο Γεώργιος βλέπει ότι μόνο ο κρητικός ηγέτης μπορεί να επιλύσει το πολιτικό πρόβλημα και ακολουθεί τις οδηγίες του. Με πρόταση Βενιζέλου ορκίζεται η κυβέρνηση Στέφανου Δραγούμη και ακολουθούν εκλογές στις 8 Αυγούστου 1910. Στις εκλογές αυτές ο Βενιζέλος βγαίνει πρώτος βουλευτής Αττικοβιωτίας, χωρίς καν να φροντίσει ο ίδιος να θέσει υποψηφιότητα. Στις 5 Σεπτεμβρίου μιλάει στους οπαδούς του από έναν εξώστη της πλατείας Συντάγματος. Κάποιος τον διακόπτει από το πλήθος, συντακτικοί και έπειτα άλλος και άλλος. Ζητούν τη σύγκληση συντακτικής συνέλευσης για να αλλάξουν τα κύρια άρθρα του συντάγματος. Ο Βενιζέλος επιμένει στην αναθεωρητική. Επαναλαμβάνω, αναθεωρητική. Οι φωνές καταλαγιάζουν. Η συμβιβαστική γραμμή του Βενιζέλου επιβάλλεται. Στις εκλογές του τέλους Νοεμβρίου, με αποχή των παλαιοκομματικών, κερδίζει 307 έδρες από τις 362. 9 στους 10 βουλευτές της Βουλής αυτής δεν είχαν εκλεγεί ποτέ πριν από τις εκλογές του 1910. Πρόκειται για έκφραση ριζικής ανανέωσης του πολιτικού δυναμικού της χώρας. Εδώ, η τιμητική φρουρά περιμένει σε στάση ανάπαυσης για να περάσει ο βασιλιάς που θα παρακολουθήσει την ορκομοσία της νέας κυβέρνησης. Η νέα κυβέρνηση ορκίζεται στη Βουλή και ακολουθεί δοξολογία. Από τα μέλη της κανένα δεν έχει καταλάβει ποτέ υπουργικό αξίωμα. Η θητεία της δεύτερης αναθεωρητικής Βουλής συνδέεται με τη σύνταξη του νέου συντάγματος. Χωρίς να αλλάξει τις βάσεις του πολιτεύματος, ο νέος καταστατικός χάρτης της ελληνικής πολιτείας προσφέρει τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιηθεί το βενιζελικό ανορθωτικό έργο. Πρόεδρος της επιτροπής που αναλαμβάνει το δύσκολο έργο είναι ο Στέφανος Δραγούμης. Τα σημαντικότερα σημεία της αναθεώρησης. Ενίσχυση των ατομικών ελευθεριών. Καθιέρωση της δωρεάν υποχρεωτικής στοιχειώδους εκπαιδεύσεως. Αναγκαστική απαλωτρίωση ιδιοκτησιών για την αποκατάσταση των ακτιμώνων. Απομάκρυνση των στρατιωτικών από την πολιτική και καθιέρωση του ασυμβίβαστου του βουλευτικού αξιώματος και των ιδιωτικών έργων. Κατοχύρωση της νομιμότητας των δικαστικών και της ισοβιότητας των κυριωτέρων διοικητικών υπαλλήλων. Το Μάρτιο του 1912, ο Βενιζέλος, έχοντας το ενεργητικό του τον απολογισμό της πρώτης του θητείας, ζήτησε νέα εντολή από το λαό. Για το ότι αναζωογόνησε την πολιτική ζωή δεν υπάρχει αμφιβολία. Ωστόσο, αναγνωρίζοντας το βασιλιά τη δυνατότητα να επεμβαίνει στον πολιτικό στίβο, καθιέρωσε μια άτυπη πολιτική πρακτική με μακροπρόθεσμες συνέπειες. Μια πρακτική που θεωρητικά τουλάχιστον είχε περιορίσει από την εποχή του Χαρίλαου Τρικούπη η αρχή της δεδηλωμένης. Στις εκλογές αυτές του Μαρτίου 1912, οι πολιτικοί αντίπαλοι του Βενιζέλου, οι παλαιοκομματικοί, αναγκάζονται να συμπήξουν ενιαίο εκλογικό συνασπισμό για να τον αντιμετωπίσουν. Η νίκη του κόμματος των φιλελευθέρων είναι συντριπτική. Από τον μετριοπαθή φιλελευθερισμό ως τον σοσιαλισμό των κοινωνιολόγων, το κόμμα των φιλελευθέρων καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα απόψεων.